Κοίταξε, το ήμουν υπό τη σκέπη της οικογένειάς μου, που αυτό είχε ένα μεγάλο τίμημα για μένα, ναι, γιατί άργησα πάρα πολύ να ενηλικιωθώ και να ανδρωθώ. Αλλά εντάξει, πλήρωσα αυτό το τίμημα. Ναι. Αν σε γύριζε πίσω, θα ήθελες να φύγεις λίγο πιο νωρίς και να ζήσεις και λίγο μια ανέμελη φάση της μπαργούμαν? Θα ήθελα να έχω ενηλικιωθεί στην ώρα μου και όχι τόσο αργά. Αυτό εγώ επειδή δεν το έχω ακούσει. Συγγνώμη που το ξαναρωτώ. Μπορεί να το έχεις πει, αλλά κάθε εκπομπή έχει τις δικές του. Έφυγα 34-35 χρονών από το σπίτι μου. 35 χρονών. Είναι πολύ αργά. Ναι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι υγιές. Ναι, αυτό το έχεις πει εδώ. Αυτό το θυμάμαι. Ναι, το δεν είναι υγιές. Ο λόγος απλά δεν καταλάβατε. Γιατί υπάρχει οικονομικός. Για να μην κάνω αυτούς τους συμβιβασμούς. Για να μπορώ να λέω όχι. Μάλιστα. Και τώρα μου λες ότι δεν το ξανακάνεις. Θα ήθελες να φύγεις. Θα έπρεπε να φύγω νωρίτερα και θα έπρεπε να έχω το θάρρος να εξασφαλίσω αυτά τα λεφτά με έναν άλλον τρόπο. Είναι πολύ τιμή αυτό που λες. Ναι. Γιατί έχεις κάνει μια υπέροχη καριέρα και λες ότι εγώ θα τη διακινδύνευα μέσα εισαγωγικά, ίσως για να ξεκινούσα λίγο πιο νωρίς να κάνω και πράγματα που ίσως να μην μου άρεσαν. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν θα έκανα πράγματα που δεν μου άρεσαν ποτέ. Δουλεύοντας και κάπου αλλού. Αλλά θα έκανα μια άλλη δουλειά. Μάλιστα. Αλλά αυτή η λύση με βόλευε πιο πολύ. Ήταν πιο εύκολη. Με τις δυσκολίες της όμως. Mm-hmm. Γιατί σου στερούνται πράγματα. Θυμάσαι τη μέρα που φεύγεις από τα 34, πας και μένεις, νοικιάζεις μόνος σου και φεύγεις 34 ετών. Δεν νοικιάσα. Πήραμε δάνειο όπως όλη η Ελλάδα τότε. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι ήμουνα στο σπίτι ένα χρόνο με τις σκούτες. Με τις σκούτες, Μέσα το πρώτο βράδυ που έμεινες μόνη. Δηλαδή, το πρώτο βράδυ που έμεινες μόνη σε ένα σπίτι, μετά από 34 χρόνια που είσαι πάντα με παρέα, μένεις σπίτι το πρώτο βράδυ. Ναι. Το θυμάσαι εκείνο το βράδυ? Βέβαια το θυμάμαι. Τι έκανες? Δεν ήταν άσχημο. Ήταν καλό, γιατί εγώ γενικά τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Τα πρακτικά με ταράζανε πάρα πολύ. Πώς μπορώ να βάλω τα πράγματα, πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και ένα χρόνο ήσουν με τις σκούτες. Ναι. Και σχολή πηγαίνεις, ξεκινάς και πηγαίνεις σχολή, είχες τελειώσει, κάνει τη σχολή κανονικά. Καλή, είχα τελειώσει το ιστοτέρημα. Το ιστοτέρημα. Πω, πω.